Η The War Zone αναφέρει πως ένα καινοτόμο εναέριο όχημα που μοιάζει με πύραυλο και αποκαλείται Road Runner, το οποίο επιδεικνύει αρθρωτή, αρχιτεκτονική και μεγάλο επίπεδο αυτονομίας, αποκαλύφθηκε από την Αμερικανική Αμυντική Εταιρεία Anduril. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του ενλόγου οχήματος είναι το γεγονός πως μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Αν και αποκαλύφθηκε πολύ πρόσφατα, η εταιρεία ανέφερε πω έχει ήδη αναπτύξει και μία έκδοση ονόματι Roadrunner M, η οποία μεταφέρει ισχυρά εκρηκτική κεφαλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω οικονομικό περιπλανόμενο αντιαεροπορικό βλήμα αναχέτηση, με την ικανότητα να επιστρέφει στη βάση του για ανεφοδιασμό καυσίμων και να επαναχρησιμοποιηθεί εάν δεν τα καταφέρει να αναχαιτήσει κάποια απειλή. Το Roadrunner διαθέτει δύο κινητήρες jet, οι οποίοι το βοηθάνε να φτάσει υψηλές υποηχητικές ταχύτητες και να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα. Ο σχεδιασμός του Roadrunner βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και περίπου δύο χρόνια και πραγματικά εντυπωσιάζει. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές πτήσεις με πρωτότυπα πλήρους μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών δοκιμών για έναν ενδιαφερόμενο πελάτη στις ΗΠΑ. Είναι κάτι μεταξύ επαναχρησιμοποιήσιμου πυράβλου και ενό πλήρου κλίμακα αυτόνομου αεροσκάφου, δήλωσε η εταιρεία, αποκαλύπτοντα το Roadrunner στον κόσμο. Το Roadrunner αποτελεί ένα πλήρω επαναχρησιμοποιήσιμο αεροσκάφο και μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτό διάφορα φορτία χωρί να χάσει αυτή του τη δυνατότητα. Στην αποκάλυψη, η οποία έγινε χθε, οι εκπρόσωποι τη εταιρεία μπορούσαν να ανακοινώσουν μόνο λίγε λεπτομέρειε για αυτό το πολλά υποσχόμενο καινοτόμο πρόγραμμα. Γνωρίζουμε πως μπορεί να φτάσει υψηλές υποηχητικές ταχύτητες και πως είναι αρκετά μικρό για να μπορεί να μεταφερθεί από ένα μόνο άτομο. Κινείται με τη βοήθεια ενός ζεύγους μικρών στροβιλοκινητήρων, τους οποίους ανέπτυξε μόνη τη η Αντουρίλ, ωστόσο παραμένει άγνωστο το πόσο γρήγορα μπορεί να πετάξει, σε τι υψόμετρο και για πόση διάρκεια. Το Roadrunner απογειώνεται κάθετα και προσγειώνεται επίση κάθετα εάν καταφέρει να επιστρέψει ακέραιο από την πτυδική αποστολή του. Εάν δεν καταφέρει να αναχαιτήσει κάποιον στόχο, το Roadrunner επιστρέφει στη βάση του, όπου ανεφοδιάζεται γρήγορα με καύσιμα και είναι ξανά έτοιμο για πτήση. Μέσα σε λίγα λεπτά ανέφερε η εταιρεία. Το σύστημα εκτόξευση του Roadrunner αποκαλείται φωλιά και έχει σχήμα κουτιού. Η εταιρεία ανέφερε πω πραγματοποιεί αυτόματα πολλέ λειτουργίε, όπω τον συνεχή έλεγχο όλων των συστημάτων κλπ. Τέλο, μάθαμε πω η συσκευή κοστίζει λίγε εκατοντάδε χιλιάδε δολάρια, ωστόσο αναμένουμε στο μέλλον να αποκαλυφθούν ακόμη περισσότερε λεπτομέρειε και δυνατότητε σχετικά με τα Roadrunner και Roadrunner M, μια και κρύβουν τεράστιο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.